Παραμένω όμως στις περιφερειακές εκλογές, γιατί εδώ στο στούντιο του 984 βρίσκεται και η κυρία Θεοδόρα Κουτεντάκη, η οποία επίσης θα είναι υποψήφια. Με το συνδυασμό για την Κρήτη μας συνεχίζουμε και τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ κοντά. Νέος άνθρωπος που μπαίνει μέσα στα βαθιά στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η πρώτη φορά? Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, όλο αυτό απηχεί μια πορεία μέχρι τώρα με ενεργή κοινωνική δράση. Διάβαζα μια πρώτη γραπτή δήλωσή σας, ή δεν ξέρω αν ήταν προφορική, αλλά γραπτή τη βρήκα και με την κράτησα. Η απόφαση να είμαι υποψήφια απηχεί το βαθύ πιστεύω μου ότι με συμμετοχή και συνέστηση ευθύνης μπορούμε να συμβάλλουμε στην πρόοδο του κόσμου μας για να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και αυτός νομίζω ότι είναι ο βασικός κανόνας συμμετοχής στα κοινά και η πηξίδα της συμμετοχής μου και της αποφασής μου να είμαι υποψήφια. Με την ανανέωση του προσωπικού, θέλετε να πείτε, του πολιτικού προσωπικού, με το να πάρουν οι νέοι τη σκυτάλη ενδεχόμενα από λάθη του παρελθόντος ή από τακτικές πρακτικές που υιοθετήθηκαν, θα λέγε κάποιος, κατσικώθηκαν πάνω στην πολιτική ζωή και τελικά είναι βαρύδι για την ίδια την ανάπτυξη. Τι θέλετε να πείτε? Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι για κάθε άνθρωπο, νέο ή μεγαλύτερο σε ηλικία, η ενεργή συμμετοχή στα κοινά είναι απαραίτητη για να συμβάλλουμε στον τόπο μας, για να τον αφήσουμε καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Και αυτός πρέπει να είναι ο βασικός γνώμονας, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα. Δεν έχει να κάνει με μια επανάσταση στην οποία συμμετέχουν οι νέοι. Έχει να κάνει όμως με μια πρόοδο, μια πρόοδο της κοινωνίας η οποία έρχεται μέσα από τη σύνθεση και την κοινή συμμετοχή και νέων και μεγαλύτερων και ανδρών και γυναικών. Δηλαδή σαν υποψηφιότητα αυτό πρεσβεύω, ότι όλοι μαζί με τους πιο άξιους, τους πιο ικανούς, τους πιο όρεξάντους πάμε να φτιάξουμε την Κρήτη που θέλουμε για το αύριο, για τις επόμενες γενιές. Που είσαστε ρε Κρήτη, που ήσασταν ένας νέος άνθρωπος, αλλά πριν απαντήσετε σε αυτό, πείτε μας ποια είναι η Θεοδόρα Κουτεντάκη για τον κόσμο που σας ακούει. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να συστηθώ, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν με γνωρίζει. Είμαι ένα νέο πρόσωπο. Είμαι η Θεοδόρα Κουτεντάκη, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο, όπου ζούσα μέχρι τα 18 μου χρόνια. Έφυγα για να σπουδάσω στη νομική Αθηνών, από όπου αποφύτησα με άριστα το 2014. Πραγματοποίησα στη συνέχεια την άσκησή μου σε μια πολύ μεγάλη δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα, στην ποταμή της Βεκρής, ενώ παράλληλα σπούδαζα οικονομικά στο Αμερικανικό Κολέγιο. Παράλληλα δηλαδή με την εργασία μου. Μετά από αυτή την εργασιακή εμπειρία και τις παράλληλες σπουδές, έφυγα για μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία. Το ένα μεταπτυχιακό έγινε δύο, γιατί πραγματικά αγαπώ και τη γνώση και αγάπησα αυτόν τον τόπο. Στη συνέχεια εργάστηκα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο τμήμα εποπτείας τραπεζών, όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των συστημικών τραπεζών της Ελλάδας. Και στη συνέχεια εργάστηκα στην PIMCO, ένα διεθνή επενδυτικό κολοσσό και την πρώτη εταιρεία που εισήγαγε τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων. Και μετά από όλη αυτή, αν θέλετε, την πορεία, αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω στον τόπο μου για να προσφέρω στον τόπο μου με τις γνώσεις που είχα αποκομίσει. Και εδώ και δύο χρόνια βρίσκομαι στην Κρήτη, αψηφώντας τις Κασάνδρες που μου έλεγαν: «Πού πας εσύ με τόσο βαρύ βιογραφικό να γυρίσεις στην περιφέρεια?» Και λέω: «Μα ακριβώς αυτά τα άτομα πρέπει να είναι στην περιφέρεια, πρέπει να στηρίζουν τον τόπο τους, το σπίτι μας, για να το κάνουμε καλύτερο για τους επόμενους». Τώρα κινείται το ενδιαφέρον πραγματικά για να πάει η κουβέντα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί εγώ δεν θα πω, καταρχάς δεν θα αναφέρω ονόματα εταιριών κλπ, για λόγους που δεν κάνει να αναφέρονται, αλλά λέω το εξής: έχετε ένα βιογραφικό ή αν θέλετε μια παρουσία, μια εμπειρία, μια πορεία στον επαγγελματικό σας στίβο και θα μπορούσατε να πάτε πολύ καλύτερα και στο οικονομικό το κομμάτι από τη στιγμή που είσαστε και στα οικονομικά, αλλά και μέσω της νομικής. Επιλέγετε να επιστρέψετε μόνο με γνώμονα να προσφέρετε, και ξέροντας ότι και οι οικονομικές απολαβές ενός νέου ανθρώπου που κάνει
τα δικά του τα βήματα, τα επαγγελματικά, δεν είναι τα ίδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις αμοιβές που θα παίρνατε στην Ευρώπη ή που παίρνατε στην Ευρώπη. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Οι οικονομικές απολαβές στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με τις οικονομικές απολαβές, ας πούμε, που εισέπρατα εγώ όταν ήμουν στο Λονδίνο. Αλλά δεν είναι το βασικό κριτήριο τα χρήματα. Και αυτό εκφράζει και όλη η πορεία μου μέχρι σήμερα. Η ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής, οι αξίες, η οικογένεια, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, ο τόπος στον οποίο γεννηθήκαμε και στον οποίο θέλουμε, αν θέλετε, να συνεχίσουμε. Γιατί καλό είναι το να κοιτάμε για τον εαυτό μας και για την οικονομική μας ευμάρεια, όμως καλό είναι να κοιτάμε και για τον τόπο μας, για τον τόπο που μας ανέθρεψε. Γιατί το βρίσκω λίγο ωφελημιστικό, αν θέλετε, να έχω λάβει τέτοια παιδεία, τέτοια κοινωνική ένταξη, όλα αυτά που εισέπρατα και αγάπη όσο μεγάλωνα, και μετά έχοντας όλα αυτά τα εφόδια να τα μεταλαμπαδεύσω κάπου αλλού. Είναι ουσιαστικά σαν να ποτίζεις ένα λουλούδι και αυτό το λουλούδι μεγαλώνοντας να φεύγει και να δίνει ομορφιά σε έναν άλλο τόπο. Είναι ασέβεια προς τον τόπο που σου έδωσε τόσα εφόδια. Οπότε εγώ δεν θέλω να είμαι ασεβής. Το αντίθετο. Θέλω να δείξω σεβασμό στον τόπο που με ανέθρεψε και αν μου δώσουν οι συμπολίτες μας την ευκαιρία να δώσω ό,τι εφόδια έχω για να κάνω αυτό τον τόπο καλύτερο. Πώς λοιπόν ακριβώς εννοείται ότι επέστρεψα στην Κρήτη παρά την παρουσία μου σε μεγάλους ομίλους, μεγάλες επιχειρήσεις, με σπουδές στη νομική, στα οικονομικά, στην Ευρώπη? Γιατί γυρίσατε και πώς μπορεί κατά την δική σας την άποψη να πάει η Κρήτη μπροστά με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει η Κρήτη αυτή την ώρα? Νομίζω ότι με μία σύνθεση όλων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουμε, με την τεχνογνωσία, με την εμπειρία, με την όρεξη, βάζοντας τα όλα αυτά κάτω και θέτοντας τους στόχους, μπορούμε να φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Εγώ θα σας πω από τη δική μου πλευρά ότι το όραμά μου εστιάζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, έξυπνη ανάπτυξη, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Μία βιώσιμη ανάπτυξη, και μιλάω για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας, για παράδειγμα στα δημόσια κτίρια, ή ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού, της πολύπαθης αυτής περιπέτειας. Τρίτον, μία ανθρώπινη ανάπτυξη που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, με συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές, με καταπολέμηση της φτώχειας, με ενίσχυση όλων των πρωτοβουλειών, για παράδειγμα το παρατηρητήριο κοινωνικής συνοχής, και φυσικά όλο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρικό κράτος, και μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτος και δεύτερος βαθμός, και την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών με αίσθηση ευθύνης, ώστε να συμβάλλουμε στο καλύτερο αύριο. Πάντως τα δύο πρώτα συνεπικορούν στο τρίτο, ανθρώπινη ανάπτυξη, γιατί από εκεί πρέπει να το ξεκινήσω εγώ από τη δική μου την πλευρά. Έξυπνη ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει με την έννοια ότι αναπτύσσω αλλά δημιουργώ και νέες θέσεις εργασίας, ανθρώπινη ανάπτυξη, ποιοτικότερα πράγματα για μια Κρήτη η οποία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Έχει τον πρωτογενή τομέα, έχει τον τουρισμό, καινοτομία, εκπαίδευση, πανεπιστημιακά ιδρύματα που ξέρετε ότι γίνονται άλματα προόδου ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν λέτε ότι όλα αυτά μαζί πρέπει να είναι εκείνος ο συγκερασμός της συνεργασίας, έτσι ώστε να πάει μπροστά το νησί. Ακριβώς. Οι τομείς αυτής στους οποίους εστιάσατε, ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, φέρουν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος στο καθάριση του εθνικού προϊόντος του νησιού μας. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτούς τους τομείς, γιατί έχουν πολύ καλές αποδόσεις και παραγωγικότητα. Όμως πρέπει να δούμε και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της περιφέρειας με τομείς όπως ο τομέας της γνώσης, που είναι ραγδαία αναπτυσσόμενο στην Κρήτη μας, γιατί έχουμε κορυφαία πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα, και στον τομέα αυτό προωθείται από την περιφέρεια ο κόμβος καινοτομίας, όπου θα γίνεται αυτή η διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίου και έρευνας και παραγωγής και επιχειρήσεων. Και πρέπει να δώσουμε έμφαση σε όλους αυτούς τους τομείς, ώστε ναι μεν να εξελίξουμε τους τομείς τους οποίους παραδοσιακά η Κρήτη μας έχει τα
μια ενεργή, ας πούμε, παράδοση, αλλά και να επενδύσουμε σε άλλους τομείς αναφαινόμενους, αναδυόμενους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί στην ανάπτυξη και στην πρόοδο του νησιού μας, ώστε να διαχέονται όλα αυτά τα αναπτυξιακά ωφέλη. Όλα αυτά τα παραπάνω μπορεί να σημαίνουν και σύγκρουση κάποια στιγμή. Γιατί αυτή η σύγκρουση και με την έννοια της διεκδικητικότητας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αυτό σημαίνει και αλλαγή πλαισίου και αλλαγή πολιτικής. Είσαστε, εφόσον εκλεγείτε, πραγματικά αποφασισμένοι να συγκρουστείτε για να διεκδικήσετε για την Κρήτη? Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του συνδυασμού μας, θα δούμε, όπως και το επιχειρησιακό πρόγραμμα το τελευταίο της τελευταίας προγραμματικής περίοδου, καθώς και τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, θα δούμε ότι ακολουθεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή, ναι μεν συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτογενή τομέα και τουρισμό, όμως επενδύουμε και στον τομέα της γνώσης και στον τομέα της επιχειρηματικότητας, γιατί και αυτοί οι τομείς μπορούν να πάνε μπροστά την Κρήτη μας. Ως προς τη σύγκρουση, να σας πω ως άνθρωπος. Διεκδικητικά. Ναι. Ακριβώς. Θεωρώ με το ότι η διεκδίκηση είναι απαραίτητη και σε σχέση με το κεντρικό κράτος και σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Και η Κρήτη έχει μια καλή παράδοση στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και αυτή την παράδοση θέλουμε να τη συνεχίσουμε και να την εξελίξουμε. Ως άνθρωπος ο οποίος έχω εργαστεί και στα ευρωπαϊκά φόρα, συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχω πολύ καλή γνώση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και αυτή την τεχνογνωσία θα ήθελα να τη μεταφέρω στην περιφέρεια Κρήτης, εφόσον με επιλέξουν οι συμπολίτες μας. Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος αυτή που ακολουθεί ως πενταετία με όλες αυτές τις προκλήσεις. Πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον άκουσα όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κυρία Κουτεντάκη. Ειλικρινά σας εύχομαι καλή συνέχεια να έχετε, καλή δύναμη να έχετε, αλλά κυρίως είναι παρήγορο ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη θέληση να μπουν μέσα στα κοινά. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και αυτή τη φορά βλέπω από τα ψηφοδέλτια όλων των, σε όλα τα ψηφοδέλτια, από όλους τους υποψηφίους, είτε σε Δήμο είτε σε Περιφέρεια, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και αυτή η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού νομίζω ότι μπορεί να φέρει το κάτι άλλο. Αυτό ελπίζουμε, γι' αυτό παλεύουμε. Η συμμετοχή των νέων στα κοινά είναι ένα μεγάλο στοίχημα για κάθε κοινωνία που μπορεί να φέρει και την εκπροσώπηση μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου, των νέων ανθρώπων, οι οποίοι τελευταία έχουν μία τάση να μην συμμετέχουν τόσο ενεργά στα κοινά, και να φέρει την ανανέωση των θεσμών που αναφέρατε και την ανανέωση και ενίσχυση της δημοκρατίας με αυτή τη θεσμική βάση, και να μην ξεχνάμε τις γνώσεις και τη νέα ματιά που φέρνουν οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι δεν στερούνται γνώσεων και εμπειρίας επειδή είναι λιγότερα χρόνια πάνω σε αυτή τη γη. Ίσα-ίσα έχουν ένα άλλο αφήγημα. Βλέπουν τα πράγματα πολλές φορές πιο καθαρά, γιατί δεν έχουν επηρεαστεί από την κοινωνία όπως είναι μέχρι σήμερα. Και έχουν πικραθεί πάρα πολλές φορές με τις αποφάσεις των μεγαλύτερων. Οπότε καιρός είναι, έτσι είναι, και καιρός είναι να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας με διεκδικητικότητα, αλλά όχι με κακή σύγκρουση. Με σύνθεση. Αυτό πρεσβεύω και σε αυτό καλώ τους συμπολίτες μου, νέους και μεγαλύτερους. Όλοι μαζί, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τους πιο άξιους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ, κυρία Κουτεντάκη. Να σας ευχηθώ και καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Κρατάω το μότο σας, σύνθεση και όχι σύγκρουση. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.